ο πρόεδρος σας καταδικάστηκε στην Αθήνα για οπλοκατοχή. Το 2007. Το 2000 καταγράψει λίγο. Το 2007 έκανε άφιαση στο εφετείο και απορρίφθηκε και εξαγόρασε την ποινή. Λέτε ψέματα. Θα το δούμε. Θα το δούμε εάν είναι ψέματα. Το παραδείχτηκε ο ίδιος ο Χρήστου. Για τις ευαισθησίες σας προσωπικές, ας μας απαντήσει ο κύριος Χρήστου, γιατί δεν επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ενώ δεν υπηρέτησε στο στρατό, το 2007 στην Αθήνα κατηγορήθηκε και είχε ποινή τετράμινης φυλάκισης λόγω οπλοκατοχής, έκανε έφεση εις το εφετείο και απορρίφθηκε και εξαγόρασε την ποινή του. Όσον αφορά τη δική μου περίπτωση και αυτόν τον οποίο με κατηγορεί και τον προκαλώ και τώρα αν θέλει, με σταμάτησε σε τυχαίον έλεγχο αστυνομία και στην κατοχή μου τη συγκεκριμένη μέρα βρέθηκε ένα μικρό μαχαίρι το οποίο αγοράστηκε την ίδια μέρα. Ένα μικρό μαχαιράκι για 4 μήνες φυλάκιση. Ήταν η ποινή ήταν 4 μήνες φυλάκιση, ναι ή όχι? Κύριε Ζητζομπούλε, κάνατε έφεση στο εκλογοδικείο, στο εφετείο, όχι, και απορρίφθηκε? Όχι. Και την εξαγόρασε την ποινή? Μα δεν είχα δικηγόρο για να κάνω έφεση.